Θα πάμε στο χωριό της κυρίας Μπρή, στο Πυργή, και θα παίξουμε το τοπικό παραδοσιακό χορό, τον πυργούσικο. Ο πυργούσικος είναι αυτός που κλέβουνε τις απαγωγές που λέγαμε μόνο πριν. Μόνο που χορεύεται τρεις, εμείς έχουμε δύο χορευτές εδώ, θα το χορέψουν όμως να δείτε τα βήματα. Τι είναι η ιστορία, είναι το ζευγάρι που το κορίτσι αγαπάει άλλον και έρχεται ο άλλος και την κλέβει. Ναι. Τι γίνεται. Κατά μία άποψη ενός αυστριακού εθνολόγου, ο πυργούσικος χορός παριστάνει τη γυναικοκρατία. Στο χωριό υπήρχε, στο Πυργή πάντα γυναικοκρατία. Και αυτό το λέει γιατί ενώ χορεύει πρώτα ένας άντρας, στη μέση η κοπέλα και στο τέλος πάλι ένας άντρας, αντικαθίστανται οι άντρες από συνεχείς χορευτές και παραμένει πάντα η κοπέλα. Αλλά επικρατούσα άποψη η ντόπια είναι ότι ο πρώτος χορευτής παριστάνει, συμβολίζει το γαμπρό, η νύφη βέβαια στη μέση, και ο τρίτος χορευτής συμβολίζει τον φίλο, τον σύντροφο, γιατί σύντροφοι λέμε στο Πυργή, του γαμπρού που βοήθησε στην απαγωγή, στην κλεψιά της αγαπημένης του. Εντάξει, άρα, βλέπουμε τα επινίκια της κλεψιάς σε αυτό το χώρο. Έτσι, την πήρε, την έκανε δική του και μετά τον κλωτάνε όλοι μαζί. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, για πάμε. Σηκωθείτε όμως, χορεύετε τώρα, κι ας μην έχουμε το βοηθό. Άμα χρειαστεί, φωνάξτε με και εμένα, παιδιά. Άμα χρειαστεί κάτι. Θα πιάσει λίγο μάτι. Την έκλεψε. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Έλα, ο μουσικός μας. Α, θες το μικρόφωνο σε μένα. Έλα, δώσ' το. Πάμε, πάμε, μουσικέ μου. Πάμε. Να ζήσετε, να ζήσετε. Να σας χαίρονται οι δικοί σας.